Καλημερίζω την κυρία Αβέρα Κρυθινάκη. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Γιατί είσαστε επιφυλακτικοί εσείς από τη δική σας την πλευρά? Έχουμε όλους τους λόγους με το μέρος να είμαστε επιφυλακτικοί. Όπως είπατε και εσείς. Για εξηγήτε. Από χθες, 1η Ιουλίου, ξεκίνησε η λειτουργία του κτηματολογικού γραφείου Κρήτης, που πλέον υπάγεται στην αρμοδιότητα του φορέα ελληνικό κτηματολόγιο και υποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης πλέον, αντί του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Υπ' αυτή την έννοια, όπως είπατε και εσείς, το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου πλέον εισέρχεται σε μια νέα εποχή, όπου οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται σε βάθος χρόνου ψηφιακά. Όμως, θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι δεν είναι όλα ρόδινα, όπως τονίζει η ηγεσία του Υπουργείου. Η ανησυχία του δικηγορικού κόσμου, όπως και όλων των επαγγελματιών που συναναστρέφονται με το κτηματολόγιο, αλλά κυρίως των πολιτών, είναι πολύ μεγάλη. Αυτό γιατί, όπως είναι γνωστό σε όλους τους συμπολίτες μας, το κτηματολογικό γραφείο έχει αποτελέσει διαχρονικά μια πηγή μεγάλης ταλαιπωρίας και άγχους για τους επαγγελματίες και τους πολίτες του Ηρακλείου. Με ευθύνη της κυβέρνησης, σαφέστατα, και όχι των υπαλλήλων του, να το πούμε αυτό. Ναι, γιατί για ποιο λόγο, τώρα θα το επισήμανα αυτό. Ο χρόνος αναμονής για την διεκτερέωση των πράξεων έχει φτάσει πλέον στο έτος. Το φαινόμενο αυτό, όπως και οι επανειλημμένες και πολλές ώρες επισκέψεις των συναδέλφων μου, όπως και των επαγγελματιών, μηχανικών, πολιτών στο κτηματολογικό γραφείο, προκειμένου να διευθετηθούν οι εκκρεμότητες, συμβαίνει καθημερινά. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο μεγάλο όγκο εργασίας του γραφείου και στην υποστελέχωσή του. Τόσο από νομικούς, από διοικητικό προσωπικό, αλλά και από μηχανικό. Η ταλαιπωρία του νομικού κόσμου ενισχύεται επιπλέον και λόγω των μεγάλων εκκρεμότητων που υπάρχουν στο υποθηκοφυλακείο Ηρακλείου. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά δεν βοηθούν την ασφάλεια των συναλλαγών και δεδομένης της οριστικοποίησης των αρχικών εγγραφών, η οποία θα γίνει τον προσεχή Νοέμβριο, 30 Νοεμβρίου του 2024, χωρίς να φαίνεται να υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο παράταση, αν και αυτό θα ήταν αναγκαίο να γίνει, λόγω του όγκου των εκκρεμοτήτων και των σφαλμάτων των αρχικών εγγραφών. Όπως καταλαβαίνετε, τα περιθώρια είναι ασφυκτικά. Συγγνώμη, κυρία Κρυθινά, για να καταλάβω κάτι, γιατί κάνατε αναφορά στο υποθηκοφυλακείο, δεν τα ξέρω όλα. Μα Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μυρών δεν είπαν ότι έχουν σταματήσει όλοι, αν ανήκουμε σε αυτές τις περιοχές ή αν είχαμε κάποιες εκκρεμότητες με υποθηκοφυλακεία, τώρα εμείς θα εξυπηρετούμαστε από το συγκεκριμένο το κτηματολογικό γραφείο Κρήτης? Άρα μια μετάβαση δεν έχει γίνει και σε ό,τι υπάρχει μέσα στο υποθηκοφυλακείο για να είναι ενήμερα τα αρχεία του κτηματολογίου? Ναι, δεν είναι ενήμερα όμως τα αρχεία του υποθηκοφυλακείου. Δηλαδή η μετάβαση θα γίνει με βιβλία τα οποία έχουν εκκρεμότητες ετών. Να αναφέρω ότι για τα βάρη οι εκκρεμότητες φτάνουν στο 2007. Μάλιστα. 2007 και το 2018 στις μεταγραφές. Επομένως, όλη αυτή η συγχώνευση, να το πω έτσι, θα κουβαλάει εκκρεμότητες. Για να μπορέσουν να διευθετηθούν όλα αυτά, χρειάζεται και χρόνος και προσωπικό. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου και όλοι οι επαγγελματικοί φορείς όλα αυτά τα χρόνια έχουν απευθύνει πάρα πολλές εκκλήσεις για τη στήριξη του γραφείου και του υποθηκοφυλακείου στο Υπουργείο, όμως, το Υπουργείο Δικαιοσύνης βέβαια, όμως η ανταπόκρισή του ήταν ανύπαρκτη. Το γεγονός αυτό, ως δικηγορική προοπτική και ως πολίτες, ως δικηγόροι, δεν μας επιτρέπει να διατηρούμε αυταπάτες. Δεν γίνεται να ομαλοποιηθούν όλα ως διαμαγείας με την είσοδο του κτηματολογίου στη νέα φάση της ψηφιακής εποχής. Έτσι, δεν θα γίνουν όλα αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού. Μάλιστα. Και το γεγονός ότι από 1η Σεβδόμου πρόκειται να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές σε όλες τις διαδικασίες σχετικά με τα κίνητα στο νομό Ηρακλείου και μέχρι σήμερα, όπως λέτε. Ναι, δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση γι' αυτό. Όπως και το γεγονός ότι η μετάβαση τώρα στο φορέα έγινε και αποφασίστηκε για τελευταία στιγμή. Το Μάιο, μόλις τον περασμένο Μάιο, ενώ είχε ανακοινωθεί να γίνει τον Νοέμβριο μαζί με το κλείσμα, ας πούμε, με την οριστικοποίηση των εγγραφών. Ανακοινώθηκε τελευταία στιγμή ότι θα γίνει τον Ιούνιο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εσείς αυτά
τα οποία από τη δική σας την πλευρά, σαν δικηγορική προοπτική, λέτε και επισημαίνετε είναι έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση από τον ερμόδιο φορέα για τις αλλαγές για που επιφέρει. Για τις αλλαγές που επιφέρει, ναι, η λειτουργία του νέου γραφείου στις συναλλαγές των πολιτών και των επαγγελματιών, να υπάρχει επαρκή στελέωση του νέου γραφείου και των καταργούμενων υποθηκοφυλακίων, πλέον αρχαιοφυλακίων, υποθηκοφυλακίων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μυρών, με εκπαιδευμένο προσωπικό. Να υπάρχει άμεση παροχή της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής και εκπαίδευσης στους συναδέλφους δικηγόρους του Μητρώου Νομικών Εισηγητών για τον έλεγχο των εκκρεμών πράξεων. Να υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου, γιατί πλέον το Μητρώο Νομικών Εισηγητών διευρύνεται και ο αριθμός του θα είναι 40 περίπου άτομα. Οι θέσεις εργασίας δεν υπάρχουν στο νέο πτυματολογικό γραφείο. Θα πρέπει βέβαια να γίνεται και έγκαιρη αποζημίωση των συναδέλφων δικηγόρων. Θα πρέπει να υπάρχει μια άμεση κινητοποίηση για την εξυπηρέτηση των συνελασσομένων και των επαγγελματιών από τους νομικούς του γραφείου. Μέχρι πρότινος αυτό γινόταν μόνο την προϊσταμένη. Το γραφείο θα πρέπει να ενισχυθεί με επιπλέον μηχανικό και να οριστεί σε μόνιμη βάση, όχι προσωρινά, υπεύθυνος υπάλληλος, ο οποίος θα διαχειρίζεται τις εκκρεμότητες και θα ενημερώνει τους συναλλασσομένους σχετικά με αυτές. Και φυσικά, απαραίτητο είναι να γίνει κάλυψη των υλικοτεχνικών ελλείψεων του κτηματολογικού γραφείου, οι οποίες είναι δραματικές. Δηλαδή, τον περασμένο χρόνο υπήρχε μέχρι και έλλειψη καθαριότητας για ένα εξάμεινο στο γραφείο. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κυρία Κρυθενάκη. Μέσα από όλα αυτά τα οποία επισημαίνετε, ακούσατε στη χθεσινή ημέρα, εκτός από τα εγγένεια, τα χαμόγελα, τις παρουσίες των πολιτικών, τις πόζες, τις φωτογραφίες και όλα τα υπόλοιπα, τα ωραία ρούχα, κάτι να γίνεται διαφορετικό και να ακούγεται βάσει των όσων επισημάνατε μόλις? Όχι, αλλά δεν μας αφήνει τα περιθώρια το ότι ήρθαν να κάνουμε τα εγγένεια του καινούργιου γραφείου να πιστεύουμε ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό επισημαίνουμε εμείς ως δικηγορική προοπτική ότι θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, επιστούμε την προσοχή σε όλους τους φορείς και το δικηγορικό σύλλογο, γιατί ο κίνδυνος ανασφάλισης των συναλλαγών είναι πολύ μεγάλος, ο χρόνος είναι ασφυκτικός, τα περιθώρια είναι πάρα πολύ μικρά και δεν υπάρχουν περιθώρια αποτυχίας και λάθους. Η στήριξη του γραφείου θα έπρεπε να γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει γίνει. Και μιας και γίνεται αυτή η μετάβαση, ας πούμε, στη νέα εποχή, καλό θα είναι να γίνει μετάβαση αυτή, αλλά υπάρχει και κατάλληλη στήριξη. Ωραία. Ένα τελευταίο ερώτημα. Διότι σε αυτή τη μετάβαση στη νέα εποχή, σε κάποιο σημείο της κουβέντας, είπατε ότι ελέγχονται πολύ προσεκτικά όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία μεταβιβάζονται επίσης και υπάρχουν εκκρεμότητες χρόνων 2007-2008 από τα υποθηκοφυλάκια στην ψηφιακή στην συνέχεια ημέρα, και ρωτάω το εξής. Κάποιοι ή πολίτες, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι γνωρίζουν ότι έχει γίνει αυτή η μετάβαση, ή μπορούν να ρωτήσουν αν έχει γίνει αυτή η μετάβαση και να ελέγξουν εάν σωστά έχουν μεταφερθεί στη νέα εποχή τα δικά τους τα δεδομένα. Κρίνεται ότι είναι απαραίτητο αυτό για να μην χάσουμε άλλα αυγά και άλλα πασχάλια? Φυσικά η εμπλοκή των επαγγελματιών σε αυτό εδώ και πολλά χρόνια είναι δεδομένη. Θα έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να υπάρχει στήριξη για την εξάλληψη των εκκρεμοτήτων. Δεν υπάρχει μέχρι τώρα. Το γεγονός αυτό ότι δεν υπάρχει και η αδιαφορία των αρμόδιων φορέων μας κάνει να είμαστε επιφυλακτικοί. Εμείς ζητούμε τη στήριξη, θέτουμε υπόψη των πολιτών και του νομικού κόσμου και όλων των επαγγελματιών τα προβλήματα αυτά. Οι κεραίες μας θα πρέπει να είναι ανοιχτές και οι ενέργειές μας θα πρέπει να είναι άμεσες. Να τονίσω κάτι άλλο εδώ, ότι ζητούμενο εδώ πέρα δεν είναι μόνο η επιτάχυνση, όπως είπε ο Υπουργός, δηλαδή η εξάλληψη των εκκρεμοτήτων, αδιαφορώντας για την ποιότητα του παραγόμενου έργου. Ζητούμενο είναι η ορθή και εύρεση στην λειτουργία του γραφείου.